Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Κυριακή και σήμερα, Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, το μέσον της 40ης και σήμερα στην εκπομπή μας φιλοξενούμε τον επίκουρο καθηγητή οδογματικής και συμβολικής θεολογίας, τον κύριο Λίλη Ιωάννη, της Πατριαρχικής Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης. Κύριε Λίλη, σας καλημερίζουμε. Χαιρόμαστε ιδιαιτέρως που είμαστε σε αυτό το εναέριο αρχονταρίκι μαζί σας, για να συνομιλήσουμε για τούτη την ημέρα, την ημέρα της Σταυροπροσκυνήσεως. Την ευχή σας, Πατήρ Αθανάση, του Κυρίου. Καλημέρα, χρόνια πολλά να δούμε, μεγάλη ημέρα και σήμερα της Σταυροπροσκυνήσεως. Βέβαια. Χαίρομαι πολύ που είμαι κοντά σας. Να είστε καλά. Είναι ιδιαίτερη πατρίδα μου, κατάγομαι από τη Βλάστη, ότι χαίρομαι πολύ που είμαι. Είστε συντοπίτης μας. Είστε συντοπίτης μας και χαιρόμαστε γι' αυτό ιδιαιτέρως που βρίσκεστε κάτω στην Ανωτάτη Πατριαρχική Εκκλησιαστική Σχολή ως καθηγητής και λαμβρύνετε την ένδοξη βλάστη όπου έχει βγάλει πνευματικά αναστήματα ανά τον κόσμο. Καθηγητές, γιατρούς, καθηγητές πολυτεχνείων, πανεπιστημίων. Είναι αξιόλογη η πατρίδα σας λοιπόν, η βλάστη. Βέβαια, είναι εθνικούς ευεργέτες. Βεβαίως, βεβαίως. Κάτι που εκλείπει σήμερα. Δεν βλέπουμε εθνικούς ευεργέτες. Αλλά ας μην το σχολιάσουμε αυτό. Λοιπόν, σήμερα είναι, είπαμε, η τρίτη Κυριακή των Νηστειών, Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. Θα διαβάσω το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, το οποίο ανεγνώστηκε σήμερα στους Ιερούς Ναούς και μετά θα κάνουμε τους σχολιασμούς μας. Είπεν ο Κύριος, όστις θέλει ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτου το σταυρόν αυτού και ακολουθεί το μη. Ως γαραν θέλει την ψυχήν αυτού σώσει, απολέσει αυτήν. Ως να απολέσει την εαυτού ψυχήν, ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, ούτω σώσει αυτήν. Τι γαροφελήσει άνθρωπον, εάν κερδίσει τον κόσμον όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού, ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού, ως γαρ εάν επισχυνθεί με και τους εμούς λόγους, εν τη γενναία ταύτη τη Μιχαλίδη και αμαρτωλό, και ο Υιός του ανθρώπου επεσχυνθήσεται αυτόν όταν έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των Αγγέλων των Αγίων. Και έλεγεν αυτοίς, αμήν λέγω ημίν, ότι εσύ την έστον όδε εστικότων, ή την έσου μη γεύσονται θανάτου, έως αν είδωσε την Βασιλεία του Θεού ελιληθείαν εν δυνάμει. Αυτό είναι το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, το οποίο ανεγνώστη σήμερα στους ναούς μας και είμαστε στο μέσον της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Τι είναι, κύριε Λίλη, αυτή η Κυριακή Σταυροπροσκύνησης? Γιατί λέγεται Σταυροπροσκύνησης? Γιατί τέθηκε στο μέσον της Μεγάλης Τεσσαρακοστής τούτη η εορτή? Η Εκκλησία μας όρισε σήμερα στο μέσον της Μεγάλης Τεσσαρακοστής να υπάρχει μια ξεκούραση από την πορεία αυτή μέχρι να φτάσουμε στην Ανάβαση. Πορεία με περίοδο εγκρατείας, νηστείας, και ο άνθρωπος έχει μια ανάγκη να ξεκουραστεί μέχρι να φτάσει στον προορισμό, στο τέλος, στο τελικό του σκοπό. Ο Σταυρός είναι ο μόνος που ξεκουράζει μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας όρισε στο μέσο που θέλει ο πιστός να ξεκουραστεί, να καθίσει κάτω από το Σταυρό. Γι' αυτό σήμερα δεν έβαλε μια μεγάλη ασκητική μορφή που έχουμε μέσα στις Κυριακές της Ορθοδοξίας, οι οποίες ήταν πολύ σπουδαίες ασκητικές μορφές, με πολύ σκληρή άσκηση. Αυτή την Κυριακή δεν βάζει μια τέτοια μορφή, χρόνια στην έρημο όπως η Ιωσία Μαρία Αιγυπτία, ο Ιωάννης της Κλίμακος ή ο Γρηγόριος ο Παλαμάς, που έζησε πολύ καιρό σε μια σπηλιά. Και έτσι και εμείς που δεν κάνουμε τόσο μεγάλη άσκηση, αλλά είμαστε όμως σε άσκηση, έχουμε ανάγκη να ξεκουραστούμε την Κυριακή σήμερα, ακριβώς στο μέσον της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, και βέβαια υπάρχει ελπίδα ότι αυτό το Σταυρό θα συναντήσουμε και στο τέλος. Μεγάλη Παρασκευή και Ανάσταση. Σήμερα θυμόμαστε την Ανάσταση που θα έρθει εκείνη τη μέρα. Είναι ένα προανάκρουσμα λοιπόν του τι θα επακολουθήσει στην πορεία μας προς το εκούσιον πάθος και την Ανάσταση. Βέβαια, Μπορούμε αυτό να το συνδυάσουμε λίγο με το βιβλίο της Γενέσεως, εκεί που στην δημιουργία αναφέρεται το δέντρο του καλού και του κακού, το δέντρο της ζωής, το μέσον του παραδείσου? Γιατί αυτό το μέσον λίγο έτσι μας προειδεάζει. Στο μέσον του ναού τίθεται ο Σταυρός, στο μέσον του παραδείσου τίθεται αυτό το ξύλον της ζωής. Μήπως έχει έναν παραλληλισμό? Όλα τα γεγονότα που
Παλαιάς Διαθήκης για μας είναι θεοφάνειες, που θα φανερώσουν την τέλεια θεοφάνεια που είναι η ενανθρώπιση. Και από τον Αδάμ και την Εύα, το πρωτευαγγέλιο, δηλαδή το πρώτο πολύ χαρμόσυνο άγγελο ότι μία μέρα θα έρθει η ελπίδα, το ξύλο, το δέντρο και μία σειρά γεγονότων από εκεί και πέρα, ο Αρών, το σχήμα του σταυρού με τα χέρια του, αλλά και όλες οι θεοφάνειες, τα τρία πρόσωπα στη φιλοξενία του Αβραάμ, οικειόμενοι βάτος. Εκεί πέρα φαίνεται ο άσαρκος λόγος, γράφει ο Γρηγόριος Νήσις, που θα γίνει ένσαρκος στην ενανθρώπιση, η οποία θα κορυφωθεί με τη σταύρωση. Και δεν είναι τυχαίο ότι και στον Αδάμ και την Εύα υπάρχει η νηστεία, η εντολή της νηστείας από όλα να φάγουμε εκτός από ένα δέντρο, ας πω από ένα ξύλο, από ένα καρπό, ας το πω. Και έτσι, μάλιστα όταν γίνεται η πτώση, λέει ότι θα έρθει μια μέρα που θα συντρίψει το κεφάλι του και αυτό θα γίνει στην παρούσα φάση, στην εκκλησία που διανύουμε τώρα, που είναι μετά την Ανάσταση. Γιατί για μας η ενανθρώπιση είναι η τέλεια θεοφάνεια. Δεν είδαμε μόνο λίγα λεπτά στην κοιόμενη βάτο τον άσαρκο λόγο, 33 χρόνια. Και το είδαμε πολύ καλά γιατί πήρε όλες τις φάσεις της ανθρώπινης ζωής όπως τις έχουμε εμείς. Στη μήτρα της Παναγίας, σε έμβριο, νήπιο, βρέφος, ενήλικς και στο θάνατο που είναι το σημαντικότερο. Περνάει από εκεί, επομένως τώρα με το Σταυρό έχουμε την κορύφωση αυτής της πορείας και επίγειας και των μεγάλων θεοφανιών της Παλαιάς Διαθήκης. Γι' αυτό η σταυροπροσκύνηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία και συμπυκνώνει όλη τη ζωή. Ακούσαμε που είπε τι νόημα έχει να κερδίσει όλο τον κόσμο, που είναι το δεύτερο, και αυτό βέβαια δημιούργημα, αλλά το δεύτερο, και να χάσει την ψυχή, την ύπαρξη, σώμα και ψυχή, που είναι το κέριο. Ο θάνατος του Κυρίου, με την ενανθρώπιση, πήρε όλο αυτό και το ανέστησε. Γι' αυτό είναι και πολύ σημαντική ημέρα. Είναι όντως τόσο σημαντική η ημέρα που έπρεπε να κατέλθει ο ίδιος ο Θεός και να σταυρωθεί. Δεν θα μπορούσε τώρα, για να το πω έτσι πιο σχηματικά, θα λέγαμε, Θεός ήταν. Δεν θα μπορούσε να πει «Σας συγχωρώ, γυρίζουμε σελίδα και προχωράμε». Έπρεπε να κατέλθει ο Υιός και Λόγος του Θεού να σταυρωθεί. Ναι, γιατί έτσι μόνο θα ήταν πραγματική η σωτηρία. Διαφορετικά, μόνο να το έλεγε, χωρίς να έπαιρνε ζωντανά όλες τις φάσεις της δικής μας ζωής, θα ήταν ένας λόγος απλώς, όχι πραγματικός, ζωντανός, ιστορική, όπως είναι η ενανθρώπιση. Γι' αυτό έπρεπε οπωσδήποτε να είναι και πραγματική και ιστορική, απολύτως ταιριαστή με τη δική μας τη ζωή. Μόνο έτσι θα μπορούσε, διότι και η πτώση, η αμαρτία, ήταν πολύ πρακτική, πραγματική και καταστροφική. Οπότε και η σωτηρία έπρεπε να είναι πολύ πρακτική. Γι' αυτό το λόγο γίνεται άνθρωπος, μόνο το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, παραμένει όμως και τέλειος Θεός στην επίγεια ζωή του, αλλά και τέλειος άνθρωπος. Και μάλιστα αυτό το τέλειος είναι γνωστό για τους θεολόγους. Μέσα στο Βυζάντιο υπήρξε μεγάλος πόλεμος πώς θα διατυπωθεί στην τέταρτη οικουμενική το 451, να μην φαίνεται ότι κάπου δεν είναι τέλειος άνθρωπος. Τα γνωστά προβλήματα με τον μονοφυσιτισμό, που συνεχίστηκαν πολλούς αιώνες, δεν διατυπώθηκαν τόσο εύκολα. Έτσι δεν αρκεί μονάχα να πούμε ότι είναι τέλειος Θεός, έπρεπε να φανεί στην ιστορία ότι είναι και τέλειος άνθρωπος. Τελικά, κύριε καθηγητά, στο Σταυρό πάνω, ήταν ποια φύση ακριβώς, ήταν η ανθρώπινη, ήταν η θεϊκή, διότι πολλοί πιστεύουν ότι δεν πρέπει να ήταν η θεϊκή, αλλά κάποιος άλλος άνθρωπος στη θέση του Θεού, γιατί δεν μπορεί ένας Θεός να πεθαίνει. Δεν μπορεί να κατανοήσει το πλάσμα ότι ο Θεός του πεθαίνει. Ποια φύση είχε? Η θεϊκή δεν μπορεί να σταυρωθεί, είναι θεϊκή ούτε και να πεθάνει. Αλλά είναι πάντοτε παρούσα με την ανθρώπινη του Κυρίου.
η ανθρώπινη σταυρώθηκε, αλλά παρούσα τέλεια ήταν και η θεϊκή, γιατί ο Χριστός έχει ένα πρόσωπο, αυτός από την Αγία Τριάδα. Είναι ένας και αυτός, δεν του έδωσε πρόσωπο η Παναγία, μόνο τη δεύτερη φύση. Πάντοτε όταν ενεργούσε ήταν ο ίδιος και τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Σε κάποιες φάσεις της ζωής μπορεί να φαίνεται περισσότερο η μία φύση από την άλλη, όταν κάνει ένα θαύμα, η θεϊκή. Όταν κάνει κάτι ανθρώπινο, λέει το πεινό, διψώ, το τετέλεστε, η ανθρώπινη. Αλλά δεν πάβει να είναι παρούσα τέλεια και η άλλη φύση, διότι έχει ένα πρόσωπο. Δεν παίρνει δεύτερο. Η Παναγία του δίνει τη φύση, δεν του δίνει το πρόσωπο. Ενώ είμαστε η μητέρα μας, μας δίνει και το πρόσωπο όταν μας γεννάει. Δεν υπήρχαμε πριν μας γεννήσει. Έτσι σταυρώνεται η ανθρώπινη, παραμένει όμως τέλεια η θεϊκή, γι' αυτό και γίνεται τέλεια πραγματική η Ανάσταση την τρίτη μέρα. Αν δεν είχε τέλεια τη θεϊκή πάνω στο σταυρό, δεν θα μπορούσε να γίνει πραγματική η Ανάσταση και η δική μας σωτηρία. Στη θεολογική διατύπωση το διαφάνηκε πολύ καθαρά με το ένα πρόσωπο, στην τρίτη οικουμενική, όταν απάντησε η Εκκλησία στο Νεστόριο, ο οποίος έλεγε ότι η Παναγία του έδωσε και πρόσωπο, είχε δύο πρόσωπα και δύο φύσεις. Αν έχει δύο πρόσωπα, τότε η Παναγία γέννησε απλό άνθρωπο, που καθώς μεγάλωνε, σιγά σιγά γινόταν Θεός. Έτσι, με το να είναι από τη μήτρα της Παναγίας, από τη σύλλη του, από το χέρι και χαριτωμένη, αυτό το ένα πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, η τέλεια ανθρώπινη φύση που του έδωσε η Παναγία είναι το εχέγγυο για τη δική μας Ανάσταση, και ότι στο Σταυρό ανεβαίνει, σταυρώνεται η ανθρώπινη φύση, ενώ είναι παρούσες και οι δύο. Δογματικό το θέμα. Πιστεύω να γίνεται κατανοητό από τους τηλεθεατές μας, διότι τα έχουμε έτσι μέσα σε μία σύγχυση μέσα στο μυαλό μας. Και ο κάθε ένας, και ορθόδοξος ακόμη, θεωρεί κάτι άλλο. Εμείς δεν έχουμε και τέτοια εμπειρία, δηλαδή εμείς έχουμε εμπειρία ένα πρόσωπο, μία φύση. Για πρώτη φορά έχουμε ένα πρόσωπο, δύο φύσεις. Αλλά επειδή είναι ένα πρόσωπο, είναι μεγάλη τιμή αυτό το ένα προκαταβολής που υπάρχει από τον Πατέρα, που λέει το ποινό. Ενώ αν είχε και πρόσωπο δεύτερο ανθρώπινο, το ποινό θα το έλεγε όπως εμείς. Ένα απλό κοινό πρόσωπο. Επειδή το λέει αυτός από την Αγία Τριάδα, ότι του δίνει η Παναγία την δεύτερη φύση, αλλά όχι το πρόσωπο, του το έδωσε ο Πατήρ προκαταβολής ακτίστος, αυτό είναι το εχέγγυο της δικής μας σωτηρίας. Και ότι εκεί σταυρώνεται βέβαια μόνο η ανθρώπινη, αλλά που είναι ένα το πρόσωπο, πάντοτε παρούσα και η θεϊκή. Αυτό εξασφαλίζει σε εμάς τη σωτηρία και την Ανάσταση. Ερχόμενος ο Κύριος επί το εκούσιον πάθος, θα ακούσουμε την Μεγάλη Εβδομάδα στις απολύσεις όλων των ακολουθιών, τις οποίες εκφωνεί ο ιερέας, το εκούσιον πάθος. Γιατί λέγεται εκούσιον πάθος μέσα στην Εκκλησία, που για μας μπορεί να είναι και ακούσιο? Γιατί ο Κύριος ήθελε να πάρει την ανθρώπινη φύση για τη δική μας σωτηρία, δεν την πήρε με τη βία, και είχε αυτό το περιθώριο να ρωτηθεί και το ήθελε, διότι υπάρχει προκαταβολής κόσμου, αυτό που λέμε το ένα πρόσωπο. Ενώ εμείς δεν υπάρχουμε πριν μας γεννήσει η μητέρα μας. Γι' αυτό εμείς θέλουμε, δεν θέλουμε, γεννηθήκαμε. Και το πάθος μας είναι ακούσιο. Θέλουμε, δεν θέλουμε, θα πεθάνουμε. Και θέλουμε, δεν θέλουμε, έχουμε τα αδιάβλητα πάθη, την πείνα, την δίψα. Ενώ ο Κύριος εκουσίως τα προσέλαβε, και ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, που το θυμόμαστε στην Οικονομαχία, γράφει: «Ο Κύριος θέλων επείνασε, θέλων εδίψασε, θέλων απέθανε». Ενώ εμείς θέλουμε, δεν θέλουμε, πεινάμε, θέλουμε, δεν θέλουμε, διψάμε. Εμείς λέει θέλουμε, δεν θέλουμε, θα πεθάνουμε. Γιατί? Διότι το πάθος μας είναι ακούσιο, δεν υπήρχαμε πριν γεννηθούμε για να μας ρωτήσει κανείς. Ο Κύριος υπάρχει γιατί είναι Θεός. Και πριν υπάρξει ως άνθρωπος, υπήρχε. Δεν είναι δημιούργημα εκ του μειόντος. Αυτό το ότι ανήκει στην Αγία Τριάδα
του δίνει τη δυνατότητα, να το πω την πολυτέλεια, να έχει τα πάντα στα χέρια του, να ρωτηθεί. Και εδώ έρχεται και το μεγάλο φιλανθρωπικό μυστήριο, ενώ μπορούσε να τα αποφύγει όλα αυτά ή ακόμα να πεθάνει και με γεράματα, χωρίς πόνους, ακόμα και τότε δέχεται να προσλάβει τέλεια την ανθρώπινη φύση για το δικό μας το χαρτί, γιατί εμείς είμαστε στο θάνατο. Γιατί εμείς δεν είμαστε στην Τριάδα. Και αφού ήρθε το προπατορικό και θα είχαμε μια άλλη δυνατότητα για πορεία, που το θυμόμαστε τον Αδάμ και την Εύα, όπως και την, στον τροπάρο της Κασχένης, που πλένει τα πόδια η γυναίκα. Αυτά τα πόδια, λέει η Κασχένη, άκουσε εκείνο το δειλινό η Εύα και κρύφτηκε. Αυτά τα πόδια πλένει με τα μαλλιά της. Έχει τη δυνατότητα, εμείς θα είχαμε δηλαδή μια άλλη πορεία. Αφού όμως ήρθε η πτώση, ένας μπορεί να μας λυτρώσει, γιατί αυτός έχει αυτό το ένα πρόσωπο και δεύτερη φύση τώρα από την Παναγία, τη Θεοτόκο, από έναν άνθρωπο, και έτσι είναι το εχέγγυο για να λυτρωθούμε εμείς. Και παρότι δεν είχε ανάγκη, τονίζουμε πολύ καθαρά Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή, επειδή το λέμε Μεγάλη Πέμπτη, το ερχόμενος ο Κύριος επί το εκούσιον πάθος. Το τονίζει πολύ η Εκκλησία, ενώ λέει κάπου αλλού, σε εμάς είναι ακούσιο. Αλλά και όταν εορτάζουμε την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο, που διατυπώθηκε αυτό, πιο άσχετη περίοδο με το Πάσχα, κι όμως λέμε και εκεί στον όρθρο το εκούσιο πάθος και ακούσιο το δικό μας. Στην εορτή της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, γιατί διατυπώθηκε αυτή η πολύ μεγάλη αλήθεια από τους πατέρες στη Χαλκιδόνα, ότι υπάρχει κάποιος τώρα στη γη, ο μόνος που μπορεί να μας λυτρώσει από το θάνατο. Στην το επίγειο τέλος του Κυρίου μας, στα 33 του χρόνια, πώς συνδέεται με το εκούσιον πάθος και τη Σταύρωση? Η Ορθόδοξη Θεολογία θέλησε πάρα πολύ στο σημείο αυτό να δείξει ότι πήρε το θάνατο, πρώτα λέει το θάνατο, δευτερευόντως βάζει τη Σταύρωση και την προδοσία του Ιούδα. Δεν βάζει πρώτα την προδοσία. Γιατί αν βάλει πρώτα την προδοσία, ο Ιούδας τότε δεν φταίει, αφού έπρεπε οπωσδήποτε να σταυρωθεί. Έπρεπε να βρεθεί τι φταίει ο Ιούδας. Ενώ η θεολογία δική μας τονίζει το θάνατο. Έπρεπε να πεθάνει εκουσίως, διότι αν δεν ακουμπούσε και το θάνατο και ακουμπούσε τη γέννηση, την νηπιακή ηλικία, τη βρεφική, αλλά όχι το θάνατο. Δεν υπήρχε δική μας σωτηρία. Λέω ο Παύλος, ματέα η πίστη Σιμών, αν δεν πέντε να αναστηθεί, θα τα έχει μαζί. Γι' αυτό η θεολογία τόνισε και ό,τι έπρεπε να σταυρωθεί και ό,τι έπρεπε να πεθάνει, τονίζοντας όμως πρώτα το πεθάνει και μετά το σταυρωθεί. Ενώ η δυτική θεολογία, με τον Ιερό Αυγουστίνο, τον Άσεμο Κατεργουρίας, τόνισε πρώτα ότι έπρεπε να σταυρωθεί, γιατί τονίζει πάρα πολύ τη σταύρωση. Επομένως, αν τονίσουμε ότι έπρεπε οπωσδήποτε να σταυρωθεί, γιατί να φταίει αυτός που τον προδίδει, αυτό οπωσδήποτε. Και τονίζουν οι δικοί μας πατέρες ότι ο Κύριος κρυβόταν για να μην τον πιάσουν. Δεν είχε σκοπό να σταυρεί, να αυτοκτονήσει ή οπωσδήποτε να θυσιαστεί με αυτόν τον τρόπο. Έπρεπε να ακουμπήσει την τελευταία στιγμή τη δική μας για να την αγιάσει. Και τονίζουν αυτό ότι κρυβόταν, δεν βρισκόταν ανάμεσα, αλλά είπε κάποια τα ουέιμι και λέει μάλλον ήρθε η ώρα τώρα, σίγουρα, και έκανε και την ανάσταση του Λαζάρου που τους φύλαξε πάρα πολύ. Ο Κύριος όμως από καιρό κρύβεται, άρα δεν είχε σκοπό να σταυρωθεί με αυτό, οπωσδήποτε να καταδώσει έναν άνθρωπο και να πει μια ζωή έχει αυτή τη ρετσινιά ο Ιούδας, αφού έπρεπε να γίνει από τον Θεό. Αλλά ότι έπρεπε να ακουμπήσει. Η ιστορία όμως είναι συγκεκριμένη, ούτε γράφεται με το άλλο. Ο Χριστός την ήξερε προκαταβολής κόσμου ότι θα δει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και τα κείμενα το τονίζουν προφητικά και επί της Παλαιάς Διαθήκης ότι θα γίνει ο γνωστός Πάσχων δούλος, στο δεύτερο Ισαΐα από την Παλαιά Διαθήκη. Επειδή λοιπόν τα ξέρει όλα πριν γίνουν και ήξερε ότι θα γίνει αυτό, το τονίζει. Στη διατύπωση όμως η θεολογία πάντα λέει ήρθε για να πεθάνει. Το εκούσιο πάθος και όλα αυτά εκουσίως. Και τα συνδέει με τα 33 χρόνια που λέει το θέλουν επείνασε, θέλουν εδίψασε και φτάνει και εκεί πάλι εκουσίως.
αλλά και όταν τα πάθη των ανθρώπων, των προδίδων, ο Ιούδας και των σταυρώνων, ακόμα και εκεί δεν αρνείται να πάρει το θάνατο. Θα μπορούσε να τον αποφύγει. Και το κάνει για μας. Γιατί εμείς θέλουμε, δεν θέλουμε, θα είναι πολύ μεγάλη. Αυτή είναι η αμαρτία για μας, ο θάνατος. Οι κοσμικοί άνθρωποι το θάνατο το θεωρούν και λύτρωση. Πολύ. Όπως και οι αρχαίοι Έλληνες πάρα πολύ. Ότι πρέπει να σε να φύγει, να ελευθερωθεί η ψυχή. Εμείς λέμε το αντίθετο. Ο θάνατος δεν έπρεπε να υπάρχει. Υπήρξε από αμαρτία. Και η αμαρτία είναι αυτή. Ότι μπήκε ο θάνατος. Μικρές αμαρτίες που κάνουμε συνδέονται άμεσα με αυτήν τη μηχανή. Και ένας τη λυτρώνει και τη συγχωρεί. Ο Χριστός με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό δεν τονίζουμε τόσο σταύρωση, την αναβαίνουμε, αλλά την Ανάσταση. Κύριε καθηγητά, ψάλλουμε τη Μεγάλη Πέμπτη στα αντίφωνα. Σήμερα ο Ιούδας παραλαμβάνει, καταλυμπάνει τον διδάσκαλο και παραλαμβάνει τον διάβολο, τυφλούται το πάθη της φυλαργυρίας, υψούται, πεσούται του φωτός ο εσκοτισμένος, κάπως έτσι. Ο Ιούδας τι έπαιξε μέσα σε όλη αυτή την ιστορία, ποιος ήταν ο ρόλος του? Γιατί εμείς τώρα τη Μεγάλη Πέμπτη τον πετροβολούμε τροποντινά. Και σε κάποια μέρη έχουν και έθιμο να τον καίνε και με τον Ιούδα. Ναι. Ο Ιούδας ήταν ένα πρόσωπο της ιστορίας που έζησε κοντά στον Κύριο και υπήρξε μαθητής του. Ανήκε σε κάποιο κοινωνικό σχήμα που ήθελε απελευθέρωση, όπως την έβλεπε η Παλαιά Διαθήκη, η οποία σωτηρία και λύτρωση και απελευθέρωση για τους Εβραίους ήταν κάθε φορά αναλόγως ποιο ιστορικό γεγονός είχαν. Ρωμαίοι, ξέρω εγώ, Φιλιστέοι, Αιγύπτιοι, Μαδιανίτες, κάθε φορά ποιο. Ασσύριοι, με το Σεναχηρίμ, στον Ισαΐα, τον 8ο αιώνα, όταν διαλύθηκε το πρώτο βασίλειο. Κάθε φορά έβλεπαν ένα σωτήρα. Και τώρα, όταν ζούσε ο Κύριος, ήθελαν σωτήρα από τους Ρωμαίους. Έτσι πίστεψε ο Ιούδας τον Κύριο, ο Χριστός βέβαια. Πολλές φορές το είπε. Δεν το κατάλαβε ο Ιούδας, όπως την ώρα εκείνη του Σταυρού, πάρα πολύ. Οι μαθητές του όλοι φοβήθηκαν, ο Πέτρος τον αρνήθηκε 3 φορές. Είχε τη δυνατότητα όμως, παρότι υπήρχε αυτό το ιστορική πλάνη, να νομίζουν ότι θα είναι ο σωτήρας ιστορικός, που δεν είναι κακό και αυτό, να μας ελευθερώσει κάποιος στρατιωτικά όταν έχουμε μια υποδούλωση, είχε δίπλα του να καταλάβει την άλλη υποδούλωση της φοράς του θανάτου. Ο Ιούδας δεν την κατάλαβε και μάλιστα έφτασε στον αποτρόπαιο, αυτοκτόνησε. Και ο Πέτρος δεν την κατάλαβε και οι άλλοι μαθητές, αλλά δεν την κατάλαβαν. Και βρήκαν την αλήθεια. Ο Ιούδας έφτασε όμως στα άκρα, στην αυτοκτονία, γι' αυτό και το θυμόμαστε με αυτόν τον τρόπο, τον τόσο αποτρόπαιο, δεν υπήρξε η μετάνοια. Η Εκκλησία μας καλεί εμάς να έχουμε τη μετάνοια σε ό,τι ιστορικό έρχεται, εμείς να ξέρουμε πού είναι η αλήθεια και να ζητούμε το ήμαρτο, όπως έκαναν οι άλλοι μαθητές. Δηλαδή, τι μας διδάσκει αυτό? Η Αγία Τριάδα, η Χάρη, συμπλέκεται με τα ιστορικά, κατεβαίνει πολύ στα ιστορικά. Δεν είναι του ουρανού μόνο, κατεβαίνει στη γη, εξού και η ενανθρώπιση. Περιπλέκεται με όλα τα δεινά της ιστορίας, που τότε ήταν οι Ρωμαίοι και η κατάκτηση, και αυτά τα δεινά τα θεραπεύει μόνο η Εκκλησία, όπως βρήκαν οι άλλοι μαθητές. Δηλαδή, από τη μία έχουμε ότι περιπλέκεται με τα πιο δεινά, τα πιο σκληρά, δεν είναι παραμύθι, αλλά αυτά τα δεινά μόνο αυτή τα θεραπεύει. Γι' αυτό και εδώ τώρα με την ενανθρώπιση και το Σταυρό, ποιο είναι το παράδοξο? Εμείς ψάχνουμε το Θεό μέσα στην ιστορία, παρότι δεν είναι ιστορικός. Ενώ όλες οι θρησκείες τον έχουν στον ουρανό.
Καμία δεν όσες τον κατέβασαν στη γη, τον κάνουν άνθρωπο. Και από το 12ο πήγε. Ενώ εδώ γίνεται, παρότι έρχεται με όλα τα δεινά, παραμένει πάντα αυτό που λέμε στην υψηλή θεολογία, άκτιστος, που λέμε και στους χαιρετισμούς. Εδώ είναι το μυστήριο. Γι' αυτό λέμε ένα πρόσωπο, δύο φύσεις. Και με όλα τα δεινά περιπλέκεται, αγιάζει τον άνθρωπο και οι μαθητές το κατάλαβαν. Μεγάλη Παρασκευή λέμε, ο πρώτος οικιστής του Παραδείσου ήταν ο μεγαλύτερος ληστής. Και λέει ο Ιμνογράφος, την ώρα που ο μεγαλύτερος ληστής έμπαινε πρώτος στον Παράδεισο, ο καλύτερος μαθητής του τον αρνιόταν τρεις φορές. Ο άλλος τον πρώτο αυτοκτόνησε. Ο άλλος έφυγε. Δηλαδή με όλα τα δεινά έρχεται η χάρη και θεραπεία. Γι' αυτό εμείς έχουμε πρώτη στο υπαρξιακό τη μετάνοια. Δηλαδή να αλλάξει η ύπαρξη, από το νούμερο να ξεκινήσει, αλλά η ύπαρξη θα αλλάξει. Ο Πέτρος είναι το πιο δυνατό πράγμα. Ο Ιούδας είναι το πιο δυνατό προς αποφυγή. Προτυπώσεις του Σταυρού έχουμε στην Αγία Γραφή, στην Παλαιά Διαθήκη. Του Σταυρού είναι το πιο δυνατό το πρωτευαγγέλιο, που λέει θα σου χτυπήσει το κεφάλι, ο διάβολος μόνο τη φτέρνα. Δηλαδή θα το σταυρώσει τον Κύριο, θα ανέβει στο σταυρό. Δεν θα πεθάνει με άλλο τρόπο και πιο ανώδυνο και θα περάσει από το θάνατο ενώ δεν τον έχει ανάγκη. Είναι το πρωτευαγγέλιο. Εκείνο σταυρός. Και βέβαια έχουμε και το ξύλο, το δέντρο του καλού και του κακού, να μην φάει κανείς. Για μας είναι η προτίμηση το πραγματικό δέντρο της ζωής. Και όταν θα τσιμπήσουν τα φίδια, όλος τότε στην έρημο, θα έχει το σχήμα σταυρού, όποιος το κοιτάει με το σχήμα σταυρού, όπως έχουν και τη ράδο του δικού μας επισκόπου που έχει φίδια επάνω, είχε το σχήμα σταυρού, κοιτούσε τον αρό, δεν τον τσιμπούσαν τα φίδια, θεραπευότανε μέσα στην έρημο. Αλλά και, αυτό είναι κύριο και θα έλεγα ο Πάσχο δούλος που αναφέρει ότι αυτός που θα έρθει και θα μας σώσει θα είναι ο Πάσχο δούλος και Πάσχο, αλλά θα μας λυτρώσει από όλα αυτά. Για μας αυτό είναι ο Κύριος όπως... Έτσι προαναγγέλλεται ο Υιός στην Παλαιά Διαθήκη. Ναι. Ως Πάσχον δούλος. Προαναγγέλλεται και ο Γρηγόριος Νήσις όταν πολεμάει, ας το πω, αντιλέγει με τον Ευνόμιο. Ο Ευνόμιος ήταν μαθητής του Αρίου, επίσκοπος Κιζίκου, ήταν επίσκοπος ο Ευνόμιος. Ο Νήσις λέει πολύ καθαρά ότι εμείς και όλοι οι προηγούμενοι πατέρες, ο Μέγας Βασίλειος, στις θεοφάνειες της Παλαιάς Διαθήκης που προτυπώνει ο Υιός, βλέπουμε τον άσαρκο λόγο. Δηλαδή στη φιλοξενία του Αβραάμ, στον Αδάμ και την Εύα, στον προφήτη Ηλία που είδε στη λεπτή άβρα, στο αεράκι τη θεοφάνεια, δεν είναι ο πατήρ, είναι ο άσαρκος λόγος, του λέει καθαρά. Και αυτός ο λόγος γίνεται ένσαρκος στην γενή. Δηλαδή μόνο τον λόγο βλέπουμε και μάλιστα λέει και ο Νήσις, ο πατήρ δεν φαίνεται πουθενά. Ο λόγος φαίνεται για μας, γιατί αυτός μόνο έχει το έργο να αυτουργεί σε όλη την παλαιά. Στα ίδια γεγονότα που βλέπαν εθνικά γεγονότα οι Εβραίοι και έλεγαν ο Ιεχωβά, κάτι γενικό, ούτε ο πατήρ, ο Ιεχωβά. Εμείς βλέπουμε τον άσαρκο λόγο. Οι Προτεστάντες στα ίδια γεγονότα βλέπουν τον πατέρα. Για μας είναι ο λόγος, λέει ο Νήσις, πολύ καθαρά. Οι Προτεστάντες δεν υπήρχαν, υπήρχαν οι Εβραίοι. Και επειδή δεχόταν μόνο τον πατέρα για Θεό ο Άριος και ο Ευνόμιος, λέει ο Νήσις, εσύ δεν έχεις καμία διαφορά με τους Εβραίους. Διότι και οι Εβραίοι βλέπουν κάποιο θολό, διότι και εσύ λες πατήρ. Πατήρ χωρίς ιό. Έχουμε. Άρα αφού δεν βλέπεις τον ιό, ούτε τον πατέρα βλέπεις. Κάτι γενικό. Και πρέπει να Ιουδαίζεις. Στα γεγονότα δηλαδή της Παλαιάς Διαθήκης για μας σε όλα είναι η προτύπωση της ενανθρωπίσεως, λέει ο Νήσις επί λέξη, και του Σταυρού που θα έρθει, θα φέρει την Ανάσταση. Ατιμωτικός ο θάνατος πάνω στο Σταυρό του Υιού και Λόγου του Θεού και έχουμε μετά το γεγονός της τριημέρου ταφής και Αναστάσεως. Ναι, γιατί τριήμερος η ταφή? Συνδέεται άμεσα με τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Που είναι τρία. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Και ο συμβολισμός αυτός έχει ειδική σημασία γιατί μόνο και τα τρία πρόσωπα μπορούν να μας σώσουν, όχι μόνο το ένα.
Το ένα τη φανερώνει. Το Άγιο Πνεύμα τελειοποιεί αυτή την σωτηρία, λέμε συνεργεί. Ο πατήρ ευδοκεί. Δηλαδή όλα γίνονται ευδοκούντος του πατρός. Αυτουργούντος του Υιού, το κάνει. Συνεργούντος του Αγίου Πνεύματος. Τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος είναι οι τρεις μέρες που έμεινε στον τάφο, ας το πω, στον Άδη, στον κάτω κόσμο, ο Κύριος. Αυτές οι μέρες έχουν ιδιαίτερη σημασία, γιατί αφού πήρε, μπήκε στη μήτρα της Παναγίας, στη βρεφική, στην εφηβική κτλ., πρέπει να περάσει και από την κατάσταση του ανθρώπου όταν πεθαίνει. Ακουμπάει τους αδερφούς μας, τους κεκοιμημένους, αυτές τις τρεις μέρες. Ήταν η μόνη φάση της ανθρώπινης ζωής που δεν είχε ακουμπήσει. Αφού προσέλαβε και αυτή, μπορεί να αναστηθεί. Διότι αν δεν είχε πάρει αυτή, η Ανάσταση δεν θα ήταν πραγματική. Έπρεπε να είναι απολύτως ταιριαστή η πορεία του στην επίγεια ζωή. Και ποιο είναι το εχέγγυο, ότι την ίδια ώρα είναι και Θεός. Και στην δογματική πώς φαίνεται αυτό, ότι έχει και ένα πρόσωπο. Τέλειος Θεός, τέλειος άνθρωπος, μιλάμε στη δογματική. Ένα πρόσωπο. Αφού ακουμπάει και τη φάση των αδερφών μας που είναι και κοιμημένοι, ήρθε η ώρα της Αναστάσεως. Οι 40 μέρες από την Ανάσταση, όχι δηλαδή από το Σταυρό, από την Ανάσταση, την Κυριακή του Πάσχα, μέχρι και την Ανάληψη, είναι ο καλύτερος χώρος για να δούμε πώς θα είναι η ανθρώπινη φύση πλήρως αγιασμένη. Τέλεια, αλλά δεν είχε ανάγκη να φάει, είχε τις πληγές, αλλά δεν πεινούσε. Αυτό το δώρο της ανθρωπίνης φύσης που τώρα ήρθε έτσι, θα το είχαμε πάρει μια μέρα, αν δεν έπεφτε ο Αδάμ και η Εύα. Αν δεν είχε γίνει πτώση, η ανθρώπινη φύση δεν θα είχε πεθάνει ποτέ, θάνατο δεν θα είχαμε γνωρίσει, θα είχε φτάσει σε μια τελειότητα πλήρη. Πού τη βλέπουμε τώρα, έστω ένα πολύ δυνατό προανάγνωσμα, στις 40 μέρες του Κυρίου, από την Ανάσταση μέχρι την Ανάληψη. Μετά τη Δευτέρα Παρουσία, πλήρως θα φαίνεται αυτή η δόξα παντού. Τώρα βλέπουμε ένα κομμάτι. Αυτή η δύναμη που βλέπουμε πολύ είναι μόνο στην ανθρώπινη φύση του Κυρίου, από την Ανάσταση μέχρι την Ανάληψη. Γι' αυτό και το τοποθετούμε κάθε μέρα, κάθε Κυριακή, στα Εωθηνά, για να ακούμε ποιο είναι το δώρο που περιμένουμε. Αυτή είναι η πρώτη. Δεν είναι το Ευαγγέλιο της Λειτουργίας, εκείνη τα 33 πριν, που έχουμε πολλά περιστατικά, τα Εωθηνά είναι το τέλος, το τέλειο. Εκεί φαίνεται η φύση αγιασμένη. Η Εσάδου κάθοδος, η τριήμερος αυτή ταφή του Κυρίου μας, όπως εικονίζεται συμβολικά στην Εκκλησία, η Εσάδου κάθοδος, εκεί στον Άδη εφώτισε τα σκοτάδια, συνέτριψε τα κλήθρα του Άδου. Αυτά τα λέει και η υμνολογία της Εκκλησίας μας. Δεν ξέρω από δογματικής απόψεως τι έχετε να μας πείτε. Από δογματικής είναι χαρακτηρισμοί για αυτή την τελειωτική φάση της ανθρώπινης ζωής που περνάει ο Χριστός. Υπάρχει και εικονικά, συμβολικά, που ο Κύριος πατάει πάνω στις δύο πόρτες και συμπαρασύρει τον Αδάμ και την Εύα, παγενεί τον Αδάμ, όπως λέμε. Ναι, δηλαδή, πολύ σωστά, αυτό θα ήθελα να πω, σπάει κλειστές πόρτες, σπάει τα πάντα η Ανάσταση. Τα πάντα από την πρώτη μέρα της δημιουργίας, τον Αδάμ και την Εύα. Γι' αυτό τους έχει εκεί. Σπάει τα πάντα και πλήρως αγιάζει τα πάντα, γι' αυτό είναι με φως, αγιογραφείται με το φως έντονο, η Ανάσταση είναι φως, δεν υπάρχει καθόλου σκοτάδι και αυτό είναι το τέλος. Δηλαδή, στη δογματική, τη θεολογία, στη διατύπωση, ήταν αυτό που διατυπώθηκε τότε, στην 4η-5η Οικουμενική, ότι περνάει από την τελειωτική φάση της ανθρώπινης ζωής όλων μας, που εκείνη και το μεγαλύτερο μυστήριο και η δυσκολότερη του θανάτου. Περνάει, αγιάζει, δεν μένει ένα λεπτό, μετέχουν τρεις μέρες. Παρασκευή, όλο το Σάββατο, λίγο από την Κυριακή, άρα πλήρως αγίασε τα πάντα και εκεί. Ακούμπησε δηλαδή την ανθρώπινη φύση και χωρίς το σώμα, μόνο την ψυχή. Και γιατί ήταν σώμα, ψυχή και Θεός.
στα 33 χρόνια. Στην Παλαιά Διαθήκη είναι μόνο Θεός. Ας ακούμε. Τώρα είναι αναστημένο σώμα, αναστημένη ψυχή και Θεός. Το γεγονός βέβαια ότι παίρνει εκουσίως την ανθρώπινη ζωή τα 33 χρόνια δεν σημαίνει ότι την παίρνει ψεύτικα, τη λαμβάνει πραγματικά. Δηλαδή πραγματικά υποφέρει στο σταυρό. Πραγματικά πονάει. Όταν λέει πεινώ, πραγματικά πεινάει, ενώ δεν είχε ανάγκη. Αλλά την ώρα που λέει το πραγματικά και έχει το περιθώριο να τα διαλέξει, ενώ δεν τα έχει ανάγκη, το εκούσιο πάθος, γι' αυτό είναι Θεός, τα λαμβάνει πραγματικά από πλήρη φιλανθρωπία για μας. Ενώ εμείς δεν τα έχουμε από φιλανθρωπία, επειδή είμαστε δημιουργήματα, όντα κτιστά, θέλουμε, δεν θέλουμε, τα έχουμε. Έτσι, αυτό το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που υπάρχει πρώτα καταβολής κόσμου, είναι μεγάλη τιμή να πει για το ανθρώπινο γένος, μεγάλη τιμή να πει ποινώ, διψώ και κυρίως να πει το τετέλεστε. Αυτή είναι και η μεγάλη παρηγοριά μας. Γιατί αν την έλεγε ένα πρόσωπο, ένας Άγιος, δεν μας παρηγορεί. Την είπε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Και έτσι αγιαζόμαστε πλήρως και εμείς. Κύριε Καθηγητά, αναφερθήκατε στην Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία, στον Όρθρο, με τα Ιωθινά Ευαγγέλια που τονίζουν την Ανάσταση. Και εμείς οι Ορθόδοξοι τονίζουμε την Ανάσταση και κάθε Κυριακή προσερχόμαστε στους ναούς για να τιμήσουμε αυτήν την Ανάσταση. Ποια έτσι η διαφορά που έχουμε με την Καθολική Εκκλησία που τονίζει πιο πολύ το πάθος, μένουν στο πάθος. Ενώ εμείς οι Ορθόδοξοι δεν μένουμε τόσο στο πάθος όσο στην Ανάσταση. Μένουν στο Σταυρό και εμείς αναφέρουμε το Σταυρό. Αλλά αν μείνουμε πολύ στο Σταυρό, είναι επικίνδυνο να καταντήσουμε το χριστιανισμό κάτι συναισθηματικό, κάτι γλυκερό, μόνο για τον πόνο. Γιατί και οι κοσμικοί άνθρωποι πόνουν, είναι ανθρώπινο. Εμάς μας ενδιαφέρει η Ανάσταση, ο αγιασμός του πόνου. Γιατί διαφορετικά θα θεωρήσουμε το θάνατο μια νομοτέλεια. Αφού θέλουμε, δεν θέλουμε, υπάρχει. Το να μην μείνουμε στο Σταυρό, να το αναφέρουμε όμως ότι και ο Θεός πέρασε από εκεί, αλλά να μείνουμε στο τέλος αυτού που είναι η Ανάσταση, τότε έρχεται μονάχα πραγματικά το απολυτρωτικό μήνυμα. Διαφορετικά ο Σταυρός και ο θάνατος και το τέλος θα καταντήσει ένας γλυκερός, συναισθηματικός χριστιανισμός. Γιατί τα πάντα μέσα θα είναι κάτι το ανθρώπινο. Γιατί η Παναγία παρακάλεσε να μην χάσει το γιο της, που άδικα σταυρώνονταν. Δεν της το έκανε το χατήρι ο Πατήρ. Τελικά τον είδε, χωρίς να φταίει. Αλλά το χατήρι πώς το ήρθε η Ανάσταση. Μετά έκανε και τη δική της τη μετάσταση. Αν μείνουμε στο Σταυρό, θα μείνει ο χριστιανισμός ότι ο Θεός μας κάνει τα χατήρια. Οπότε αυτό δεν μας το έκανε. Παρακαλέσαμε για τον άνθρωπό μας και πέθανε. Άρα δεν υπάρχει. Ενώ η Ανάσταση δείχνει πραγματικά ότι είναι άλλος ο σκοπός, το να μένουμε στην Ανάσταση και όχι μόνο στη Σταύρο. Γιατί δείχνει γιατί πηγαίνουμε στην Εκκλησία, γιατί τον παρακαλούμε. Γιατί και ο Χριστός είπε, αν γίνεται να πάρει το ποτήρι αυτό από μένα. Αλλά το είπε η ανθρώπινη φύση του, που είναι ανθρώπινο, την ίδια ώρα μας είναι και τέλειος Θεός. Ο πατήρ δεν του κάνει το χατήρι και πλήρως αγιάζεται μετά και αναστέλλεται. Η Εκκλησία αποκτά εντελώς διαφορετικό νόημα αν μείνουμε στην Ανάσταση και εντελώς διαφορετικό αν μείνουμε στη Σταύρωση. Στη Σταύρωση είναι για να μας κάνει το χατήρι, να μας βοηθήσει κατά κόσμο, οπότε αν δεν μας βοηθήσει δεν έχει και λόγο να υπάρχει. Ενώ όταν υπάρχει η Ανάσταση, ξεπερνάει εντελώς την προσδοκία την ανθρώπινη, ενώ παραμένει πάντοτε μέσα στα γήινα. Γιατί ο Χριστός στη γη ήρθε. Γι' αυτό πρέπει να μείνει, νομίζω, δηλαδή έρχεται ο Θεός μέσα στην ιστορία, αλλά είναι πάντα Θεός και πάντα μέσα στην ιστορία. «Όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού και ακολουθήτω μη». Μια απάρνηση μας λέει και ένα σταυρό. Ποιος είναι τόσο σταυρός που πρέπει να πάρουμε στον νόμο μας, να γίνουμε σταυροφόροι? Τι είναι, πώς νοείται αυτό? Γιατί το ακούμε πολλές φορές, αλλά δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε στην ζωή μας, την καθημερινή. Να σηκώσουμε το σταυρό μας και να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Τι είναι αυτός ο σταυρός? Ποια προοπτική δίνουμε στο σταυρό?
μας έρθει, αν μας έρθει. Είναι σταυρός για να τον διώξουμε πάνω μας ή να τον αγιάσουμε. Για να λύσουμε ένα πρόβλημα που μας βασανίζει εκείνη την ώρα. Ή να το δούμε πολύ πιο δυναμικά υπαρξιακά με το θάνατο, με την Ανάσταση. Όλα τα προβλήματα που έχουμε, πολύ μικρά ή πολύ μεγάλα, ή τα λύνουμε, ή τα, πώς λέμε στην Εκκλησία, τα αγιάζουμε. Η Ανάσταση των προβλημάτων δεν είναι λύση, είναι κάτι πολύ πιο δυναμικό, είναι το άκτιστο, είναι χάρις. Αντιθέτως, η λύση των προβλημάτων είναι πάντα ανθρώπινη. Μπορεί να είναι με μηχανογραφίες και τέτοια, γι' αυτό και πάντα θα έρθει ξανά, θα ξαναεμφανιστεί. Ενώ η Ανάσταση είναι όσες φορές και να εμφανιστεί, υπάρχει η πρόβλεψη της Αναστάσεως μπροστά μας. Δηλαδή, η φιλανθρωπία στην Εκκλησία που την έχουμε, την έχουν και οι Ρωμαιοκαθολικοί, αλλά με εντελώς άλλη προοπτική. Την έχουν και οι Προτεστάντες, αλλά με εντελώς άλλη προοπτική. Ως μισθαποδοσία. Γι' αυτό μαζεύουν και πολλά λεφτά αυτοί που λένε να το φέρουν με φιλανθρωπικές οργανώσεις και πάρα πολλά. Αλλά δεν το θέλει ο Χριστός. Αυτό θέλει και τα πολλά που θα μαζευτούν να είναι αναστάσιμα λεφτά. Όπως το δίλεπτο της χείρας. Όπως το δίλεπτο της χείρας. Ναι. Που ήταν κάτι πολύ λίγο, αλλά ήταν όλη της ύπαρξη. Δεν είχε τίποτα άλλο. Ναι. Είχε να πάρει κάτι στα παιδιά. Είχε αδειάσει τον εαυτό της όλων, αυτή η γυναίκα. Και αυτό το έδωσε, ενώ είχε αυτό και να πάρει κάτι στα παιδιά της, στον φτωχό. Μπορεί αυτό το κάνει και ένας Προτεστάντης να δώσει κάτι, γιατί το άκουσε στο Ευαγγέλιο, χωρίς να καταλαβαίνει την προοπτική της Αναστάσεως. Το δίνω με πλήρη ελευθερία. Με βλέπω, δεν με βλέπω. Είμαι πάπτωχος, είναι δισεκατομμυριούχος. Πώς το δίνω, αναστάσιμα ή όχι. Και βάζει και διάφορα προσδιορισμού. Οι αρχιερείς έδιναν τον κοδράντη, τεράστιο θέλουν πανό, αλλά το έκανε για διαφήμιση. Άσε που ξανά έπρεπε αυτά τα λεφτά. Και λέει, όχι σαν αυτό, να μην ξέρει η αριστερά σας τι δίνει η δεξιά. Όπως και το δίλεπτο της χείρας. Είναι γιατί το δίνει κανείς. Δεν απαγορεύει να δώσουμε και πάρα πολλά λεφτά. Αλλά γιατί γίνεται αυτό, όπως και η νηστεία. Θα γίνει για τον αγιασμό ή για να το δώσουμε απλώς. Εδώ είναι το μεγάλο μυστήριο που έρχεται. Ανάσταση, σταύρωση. Και κάτι τελευταίο, γιατί φτάνουμε στο τέλος εκπομπής, κύριε καθηγητά. Ναι. Τι έχετε να μας πείτε για αυτή την ημέρα του Σταυρού, την περίοδο αυτή που θα διενύσουμε από εδώ και πέρα μέχρι την Ανάσταση στους τηλεθεατές μας. Εν μέσω πανδημίας, εν μέσω καταστάσεων έτσι δύσκολων, είναι Σταυρός και η πανδημία. Ναι. Γιατί αναφερθήκαμε στο θέμα του Σταυρού. Είναι το θέμα το Σταυρό, η πανδημία, η αρρώστια, τα προβλήματα, τα βλέπει κανείς με χαρά, κάτι καταναγκαστικό, με ελευθερία. Και αν δεν τα δει με χαρά ακόμα, και το παραδέχεται, ότι ας το πω βογκάει πολύ, και αυτό το παραδέχεται με χαρά, με ελευθερία. Όταν με ελευθερία καταλάβει αν κρύβεται κάτι πίσω από αυτό, με ελευθερία, χωρίς να τον πιέσει κανείς, επειδή διάβασε μόνο την Αγία Γραφή, να είναι βιωματικό. Αν με ελευθερία το σηκώνει, τότε αλλάζει εντελώς ο Σταυρός. Δεν χαίρεται που ήρθε, γιατί αυτό μπορεί να γίνει και ένας στιγμίος μαζοχισμός ή επειδή είδαμε ένα κείμενο. Αλλά έρχεται η Ανάσταση και παραπονιέται και λέει ότι έχει το θέμα, αλλά με ελευθερία κατάλαβε το αναστάσιμο περιεχόμενό της. Όπως η Παναγία παρακάλεσε και ήρθε όμως το κακό. Αλλά είναι και την Ανάσταση μετά και τη δική της. Ο Χριστός το είπε, αλλά ήρθε και οι μαθητές τον πρόδωσαν και ο Πέτρος και μάλιστα μπροστά σε μια υπηρέτρια, μια πολύ φτωχή γυναίκα, τον αρνήθηκε, ενώ έλεγε νωρίτερα δεν πρόκειται να σε αρνηθώ, με την λέει, σε πληροφορώ σήμερα μέχρι να λαλήσει ο Πετεινός τρεις φορές θα με έχεις αρνηθεί. Ούτε δεν τον περίμενε για τον εαυτό του σε λίγη ώρα. Κι όμως το έκανε. Από την ώρα που το έκανε και ήρθε και έκλαψε πικρά. Με ελευθερία το δέχτηκε. Με ελευθερία το κατάφερε, το κατάλαβε ή όχι. Εδώ είναι το μεγάλο, έτσι πρέπει να δούμε και εμείς την πανδημία. Το περιεχόμενο της, αν θα βάλουμε αναστάσιμο περιεχόμενο ή όχι, εξαρτάται καθαρά από εμάς. Αναστάσιμο λοιπόν το περιεχόμενο,
Παρόλο που σήμερα είδαμε το Σταυρό μέσα στο μέσο της Εκκλησίας μας, στο μέσο των ναών μας, εμείς πρέπει να έχουμε αυτή την αναστάσιμη προοπτική και τη χαρά της Αναστάσεως. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, που ήσασταν μαζί μας, που μας είπατε τόσο έτσι συμβολικά και δογματικά στο θέμα του Σταυρού, και ευελπιστούμε, μια που είστε και συντοπίτης μας, κάποια στιγμή έτσι να βρεθούμε και εκ του σύνεγγης να τα πούμε, και θα χαρούμε έτσι ιδιαιτέρως. Κυρίες και κύριοι, να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, άλλη μια εκπομπή έφτασε στο τέλος μας. Φιλοξενήσαμε σήμερα στην εκπομπή μας διαδικτυακά τον επίκουρο καθηγητή δογματικής και συμβολικής θεολογίας, εδώ το συντοπίτη μας, τον κύριο Λίλη Ιωάννη, που είναι καθηγητής στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Εκούσιον πάθος, και ο Κύριός μας είναι αυτός ο οποίος ερχόμενος επί το εκούσιον πάθος θα μας χαρίσει και την Ανάσταση σε όλους μας. Αμήν.